Στις 13 Ιανουαρίου του 2015, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την κατάταξη του μοναχού Παΐσιου του Αγιορείτη στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, εδώ έχουμε ένα νέο δημοφιλή Άγιο, ο οποίος δίδαξε και είπε κάποια πράγματα. Η επίσημη Εκκλησία, από τη στιγμή που τον αναγνώρισε ως Άγιο, ουσιαστικά αναγνωρίζει και τη διδασκαλία του. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ας δούμε όμως τι είπε ο Άγιος Παΐσιος για ένα καυτό θέμα, το θέμα των νέων ταυτοτήτων. «Η ταυτότητά μου είναι κάτι προσωπικό, δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ό,τι και η λέξη, δηλαδή ταυτίζεται κανείς με αυτά που δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο και υπογράφω ότι τον αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό?» Γέροντα, τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα? Η ταυτότητα δεν είναι σφράγισμα, είναι όμως η εισαγωγή του σφραγίσματος. Ο κόσμος, γέροντα, ρωτάει τι να κάνει σχετικά με τις νέες ταυτότητες που θα έρθουν. Εσείς καλύτερα, όταν σας ρωτάνε, να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή, να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία. Γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις που παίρνουν. Αφού ξεκάθαρα το γράφω στο φυλάδιο σημεία των καιρών, ας ενεργήσει ο καθένας, ανάλογα με τη συνείδησή του. Βέβαια, μερικοί είπαν, αυτά είναι η γνώμη ενός καλόγερου, δεν είναι η θέση της Εκκλησίας. Εγώ όμως, παιδιά μου, δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί τη δική μας γνώμη πρέπει να την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού, που εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Αντίθετα από όσα λέω, άλλοι λένε ότι τα είπε ο πατέρας Παΐσιος. Μερικοί πάλι που τα ακούνε, αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν αν είναι έτσι, αν πράγματι τα είπα, αλλά τα πιστεύουν. Εγώ δεν φοβάμαι, τα λέω έξω από τα δόντια. Έρχονται στο καλύβι, πετάνε εξάρια στο κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων. Μια μέρα όμως πέταξαν μία πινακίδα έξω από την πόρτα. Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε και έγραψε «απουσιάζει» για να το δει και κανένας άλλος. Κοιτάω μετά και τι να δω. Είχε μία βρισιά. Τέτοια βρισιά δεν είχα ξανακούσει ούτε ως κοσμικός που ήμουν. Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μία μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολύ προσευχή. Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων. Άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μία θέση σωστή. Να εξηγήσει, να μιλήσει στους πιστούς για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως, να ζητήσει από το κράτος, τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβει μία θέση σοβαρή και σεβαστούν την ελευθερία των πιστών, και όποιος θέλει θα βγάλει νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θα έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολλής κόσμος θα κάνει τη δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν τη νέα ταυτότητα και οι άλλοι καημένοι, οι ευλαβείς, θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. Σιγά σιγά μετά την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά και στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή το χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν «Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε.
Τα χρήματα τα μετρητά θα καταργηθούν. Θα δίνει κανείς την κάρτα του στο κατάστημα και θα ψωνίζει και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Και όποιος δεν θα έχει κάρτα δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει, ούτε και να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίζουν να διαφημίζουν το τέλειο σύστημα. Το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ με τα τρία εξάρια στο χέρι ή το μέτωπο που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως, στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο τάδε πήρε την κάρτα του τάδε και του πήρε και τα χρήματά του από την τράπεζα και θα λένε συνέχεια. Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα. Το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος, ούτε το χέρι, ούτε και το σφράγισμα βλέπει. Γι' αυτό τώρα αφήνουν τους ληστές, τους κακοποιούς να οργώνουν. Βλέπουμε λοιπόν σε όσα ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος κήρυται, ότι απέρριψε τις νέες ταυτότητες, θεωρώντας ότι αυτές είναι η εισαγωγή για το σφράγισμα. Ας δούμε τώρα τι θέση πήρε η επίσημη Εκκλησία και ο προκαθήμενός της για τις νέες ταυτότητες. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Είμαι υπέρ των νέων ταυτοτήτων. Εγώ πήγα στο χωριό μου και έβγαλα. Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε «Εγώ προσωπικά έβγαλα νέα ταυτότητα». Αλλά δεν μπορεί να γίνεται ο Αρχιεπίσκοπος επιστρατευμένος ότι έβγαλα ταυτότητα. Ελάτε και ακολουθήστε το παράδειγμά μου. Το ότι όμως έβγαλα δεν αρνούμε να το πω. Στην προκείμενη λοιπόν περίπτωση βλέπουμε πως έχουμε έναν Άγιο που λέει όχι στις ταυτότητες. Και από την άλλη έχουμε έναν Αρχιεπίσκοπο που λέει ναι στις ταυτότητες. Ένας από τους δύο οπωσδήποτε κάνει λάθος. Γεννιέται όμως ένα ερώτημα. Πώς γίνεται η Εκκλησία να απορρίπτει τη διδασκαλία ενός Αγίου που η ίδια τον αναγνώρισε ως Άγιο? Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή ότι ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν Άγιος, οπότε δίδασκε λάθος πράγματα. Ή ότι η επίσημη Εκκλησία στην προκείμενη περίπτωση κάνει ένα τεράστιο σφάλμα και οδηγεί τον λαό του Χριστού στο σφράγισμα με τις ευλογίες της μάλιστα. Ας συμπεράνει τώρα ο κάθε αναγνώστης τι από τα δύο μπορεί να ισχύει. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.